κάνω μια παράξενη δουλειά και ξεκίνησα να την κάνω με έναν επίσης παράξενο τρόπο. Την ξεκίνησα από ανία. Όταν υπηρετούσα στο πολεμικό ναυτικό και περνούσα ατέλειωτες ώρες στη θάλασσα μέσα σε πολεμικό καράβι, ήρθαν για πρώτη φορά τα ανθρωπάκια να μου κάνουν παρέα. Νομίζω έγινε μόνο του. Απλώς, μετά από ένα από αυτά τα τέλειωτα ταξίδια, κατέβηκα την κλίμακα του Ναργαλευτικού και είχα στο στρατιωτικό μου σάκο τις φατσούλες του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Χαρίλο Φιωράκη, του Λονίδα Κύρκου, του Ανώνυμου Μίτσου. Ο σάκος άλλαξε πολλές φορές από τότε, τα ανθρωπάκια επίσης, αλλά εγώ τα επόμενα 30 περίπου χρόνια βρέθηκα να προσπαθώ σαν τον Γκιούλιβερ να ταξινομήσω και να φέρω σε λογαριασμό πολυάριθμα ανθρωπάκια θυμωμένα, γελαστά, αθώα, ανυποψίαστα, πονηρά, ανυστερόβουλα, υστερόβουλα, που με περικύκλωναν. Κάθε απόγευμα πάω στην εφημερίδα και αφού μιλήσω πρώτα με τους συναδέρφους μου, μετά αρχίζω να μιλάω με αυτά τα ανθρωπάκια. Στην ουσία, να αρχίσω να τα ψάχνω μέσω λαβυρίνθους του μυαλού μου, που ξέρω ότι κάτι άλλο συγχαρώνουν, κάτι άλλο λένε και φτιάχνουν κάθε μέρα. Καμιά φορά βλέπω το λάθος ανθρωπάκι, που λέει τα λάθος πράγματα. Συνεχίζω το ψάξιμο. Κάποιες φορές, ελπίζω λίγες, δεν βρίσκω αυτό που ξέρω ότι υπάρχει κάπου. Αυτό είναι η γελιογραφία. Στα περίπου 30 χρόνια, λοιπόν, που κάνω αυτή τη δουλειά, μπορώ απερίφραστα να πω ότι η πιο δύσκολη περίοδος ήταν η περίοδος των μνημονίων και μάλιστα τα 5 πρώτα χρόνια. Για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος ήταν η προσωπική δυσαρμονία που ανακάλυψα ότι είχαμε αυτό που καταχρηστικά ονομάζουμε κοινό αίσθημα. Ένιωθα για πρώτη φορά να ανατρέπεται ένας κανόνας που μέχρι τότε ήταν απαράβατος πλοηγός στη δουλειά μου. Ότι η σάτιρα είναι πάντα απέναντι στην εξουσία και στην πλευρά του εργαζόμενου, του αδύναμου, του παρία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, κινδυνεύεις το χιούμορ να γίνει κινησμός. Έπρεπε λοιπόν να βρω εκείνες ενδιάμεσες αποχρώσεις που αφενός να μην μεταφτίζουν με το αντιμνημονιακό ρεύμα, το οποίο ήταν διάχυτο και στην κοινωνία και στα μίδια, αφού δεν με εξέφραζε, αλλά να μην φαίνεται ότι στρέφομαι εναντίον των ανθρώπων που ξαφνικά είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται. Γιατί τα λάθη ήταν πολλά και των πολιτικών ηγεσιών και των εγκατεστημένων νοοτροπιών της κοινωνίας μας. Αλλά το δράμα που ζούσαν οι άνθρωποι ήταν πραγματικό, ασχέτως των ευθυνών τους, και έπρεπε να το προσεγγίσει κανείς με το σεβασμό και το αίσθημα της τραγικότητας στην οποία ζούσαν. Και θυμάστε, ήταν μια εποχή που είχαν χαθεί οι ενδιάμεσοι τόνοι, οι μετριοπαθέστεροι τρόποι να περιγράψει κανείς τα πράγματα. Ήταν πολύ εύκολο να σε χρεώσουν ή να σε πιστώσουν σε ένα στρατόπεδο χωρίς εσύ να το έχεις επιλέξει. Επιπλέον, η θεματολογία είχε γίνει μονότονη, αναπόφευκτη και δραματική. Και ήταν και για πρώτη φορά που κι εμείς οι γελιογράφοι, οι σατυρικοί, δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα της ζωής μας μέσα από τη δουλειά μας. Γιατί εκεί μέσα βρίσκαμε και εμείς την πραγματικότητα της ζωής μας. Και εμείς είχαμε οικονομικά προβλήματα ξαφνικά, και εμείς είχαμε φόβους, και ήταν πολύ εύκολο να αντιδράσουμε με τα σκίτσα μας με τρόπο λαϊκίστικο. Αυτή την αναπόφευκτη θεματολογία χάσαμε τις μικρές χαρές του επαγγέλματος που τις βγάζανε μικρές παράξενες ειδήσεις. Για παράδειγμα, πριν από καμιά κασπενταριά χρόνια, είχε σπεύσει όλο το λιμενικό, το ναυτικό, υπουργοί, παρατρεχάμενοι, γραμματείς και γραφειοκράτες, γιατί κάποιος είχε πει ότι είχε βρεθεί ένας κολοσσός της Ρόδου στο βυθό. Τελικά ήταν ένας τσιμεντόλιθος από ένα λιμενοβραχείο που είχαν στείλει στο παρελθόν. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας έδωσε μια εβδομάδα εύκολα και ωραία σκίτσα. Αυτά τα θέματα χάθηκαν τελείως στην εποχή των μνημονίων. Περνούσαν στα ψηλά και κανείς δεν τους έδινε σημασία. Η γλώσσα της γελιογραφίας. Ο γελιογράφος επικοινωνεί με το κοινό του με ένα ιδιαίτερο κώδικα, που είναι λακωνικός, ενηγματικός, ευρηματικός, ελπίζουμε πνευματώδης. Η επικοινωνία μας με το κοινό είναι γέννημα μιας καθημερινής στιγμής, είναι ακαριαία. Έχει πάντα τον κίνδυνο να προσπεραστεί άγραφτη. Το κοινό είναι δύο τύπων. Οι περισσότεροι αγαπούν να ευνηδιάζονται με παθητικό τρόπο με τη γελιογραφία. Να είναι ακαριαία, εύληπτη. Αν αυτό δεν συμβαίνει, την προσπερνούν. Αν όμως συμβαίνει, η γελιογραφία αποκτά ισχύ. Μπορεί να γίνει
ο τρόπος που θα εκφραστεί το κοινό τη μέρα εκείνη, να γίνει ο κοινός τρόπος της μέρας. Υπάρχει και ένα άλλο κοινό. Είναι πιο εκπαιδευμένο, είναι οι ρέκτες. Αυτοί θα μελετήσουν περισσότερο τη γελιγραφία, τις λεπτομέρειές της και θα καταβάλουν μεγαλύτερο κόπο για να βρουν το ένιγμα του γελιογράφου, αν είναι πιο δύσκολο από ό,τι συνήθως. Ο τρόπος με τον οποίο θα γυρίσουμε, θα επιστρέψουμε την είδηση ως ανατρεπτικό σχολιασμό, ως χιουμοριστικό έβριμα στον αναγνώστη, πρέπει να είναι σαφής αλλά απέριτος. Πρέπει να μην είναι επεξηγηματικός. Είναι όπως σας λένε ένα ανέκδοτο, αν σας πούνε το αστείο, το απονευρώνουν. Ο γελιογράφος μετρά τις λέξεις του σαν ποιητής. Δεν πρέπει να είναι περισσότερο φλίαρος, γιατί το σκίτσο χυλώνει, χαλάει. Το εύληπτο στη δουλειά μας είναι απαραίτητο. Το εύπευτο καθόλου. Επιγραμματικά είναι ένας κώδικας που όσο πυκνός και σύνθετος είναι στην παραγωγή του, τόσο απλός και εύληπτος στην πρόσληψή του και γι' αυτό, εάν επιτυχημένος, μπορεί να πάρει μεγάλη δύναμη. Ο αναγνώστης. Η γελιογραφία δεν υπάρχει αφεαυτής, υπάρχει για τον αναγνώστη. Είναι όμως παγίδα να προσπαθήσουμε να επινοήσουμε ένα συγκεκριμένο τύπο αναγνώστη που πιστεύουμε ότι ταυτιζόμαστε ιδεολογικά και πολιτισμικά και να επιδιώκουμε μια σταθερή σχέση μαζί του. Αν νομίζουμε ότι αυτή η ταύτιση θα ικανοποιήσει και τους δύο, κάνουμε λάθος. Αυτός ο αναγνώστης θα μας εγκλωβίσει. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει η έννοια ενιαίο συλλογικό υποκείμενο αναγνώστης. Για κάθε έναν που συμφωνεί μαζί μας, υπάρχει κάποιος άλλος που διαφωνεί. Επομένως, απαραίτητα αφετηρία είναι οι δικές μας αρχές, η δική μας πολιτική θέαση των πραγμάτων και όχι η προσπάθεια να ταυτιστούμε με μια ομάδα αναγνωστών. Άλλωστε, ζούμε σε μια κοινωνία που περισσότερο από ποτέ είναι χασματική, έχει διχασμό, έχει αρκετό μίσος, έχει στεγανά. Ο αναγνώστης, καμιά φορά υποθέτουμε ότι μπορεί να είναι αγοραστής της εφημερίδας που δουλεύουμε. Δηλαδή, που υποθέτουμε ότι μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό ή πολιτισμικό επίπεδο. Αλλά ένας άνθρωπος του τύπου δεν θέλει να ετεροπροσδιορίζεται από τον μέσο αναγνώστη που πιθανώς έχει το μέσο που εργάζεται, πόσο μάλλον την εποχή του διαδικτύου, που όλοι μας έχουμε τη φιλοδοξία να απευθυνθούμε σε πολύ ευρύτερα κοινά. Και μάλιστα ένας γελιογράφος που πιστεύει ότι η δύναμη του χιούμορ μπορεί να ξεκλειδώσει χώρους που δεν συμπαθούν τις απόψεις του και μπορεί να στείλει τα ανθρωπάκια του και να είναι ευπρόσδεκτα ακόμη και εκεί που διαφωνούν. Η σχέση που αναπτύσσουμε με τον αναγνώστη σφυριλατείται στην πάροδο του χρόνου. Δεν έχουμε πολλές φορές τη δυνατότητα να συναντήσουμε στους περισσότερους από τους αναγνώστες μας, αλλά μέσα από mail, μέσα από τηλεφωνήματα, από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, από κοινωνικές εκδηλώσεις. Στο τέλος βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει για τον καθένα μας ένα κοινό στο οποίο καθρεφτιζόμαστε. Είναι αναγνώστες που ταυτίζονται μαζί μας, όχι τόσο γιατί συμφωνούν πολιτικά μαζί μας, όσο γιατί υπάρχει ένα κοινό γούστο, μια κοινή αίσθηση του χιούμορ, ένα κοινό πολιτισμικό επίπεδο. Ο γελιογράφος δεν πρέπει να παρασύρεται να γίνεται πατερναλιστικός και διδακτικός. Δεν είναι δουλειά του να δίνει μαθήματα στην κοινωνία. Χιούμορ θέλει να δίνει, γέλιο. Όμως το γέλιο δεν προκύπτει αφεαυτού. Το γέλιο προκύπτει από την πολιτική ανατροπή, τα πολιτικά λάθη, τα πολιτικά γεγονότα, τις πολιτικές ανακολουθίες. Άρα, αναπόφευκτο είναι η αφετηρία να είναι η δική του πολιτική θέαση των πραγμάτων. Ο τρόπος που εκείνος το βλέπει με βάση τις δικές του αρχές. Ο γελιογράφος δεν πρέπει να παρασύρεται, να κολακεύει αυτό που λέμε κοινό αίσθημα. Στο βάθος του χρόνου, η δουλειά του έτσι γίνεται φτηνή και θα τον προδώσει. Νομίζω το κοινό αίσθημα είναι μια επινοημένη έκφραση που αποδίδει κάθε φορά την πιο θορυβόδη εκδοχή των πραγμάτων.
εάν ο γελιογράφος, αλλά και κάθε άνθρωπος του τύπου, προσπαθεί να ταυτίζεται με αυτό, χωρίς αρχές, δεν θα έρθει η στιγμή που θα το εγκαταλείψει για να καβαλήσει το επόμενο ρεύμα. Και αν το κάνει αυτό, χάνει την ταυτότητά του. Αυτό ακυρώνεται. Είναι φορές που σκέφτομαι ένα επιτυχημένο σκίτσο, αλλά δεν συμφωνεί με τις αρχές μου. Παρόλο που θα άρεσε σε πολλούς, δεν το δημοσιεύω. Πρέπει να έχουμε επίγνωση της δύναμης που μπορεί να έχει η δουλειά μας και να τη χρησιμοποιούμε κι εμείς με μέτρο. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε ευαίσθηση και τις κεραίες μας στο κοινωνικό δράμα. Ο γελιογράφος δεν πρέπει να πέφτει στην παγίδα από τη μία μεριά του λαϊκισμού και της ευκολίας, αλλά και από την άλλη μεριά του ελετισμού και της αυτοαπομόνωσης. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας οι γελιογράφοι ότι δεν είμαστε ούτε συνδικαλιστές που είμαστε υποχρεωμένοι να εκπροσωπούμε ένα κοινό, αλλά ούτε και λογοτέχνες που μας επιτρέπεται η πολυτέλεια του αναχωρητισμού. Μέσα από αυτή την έντιμη ισορροπία που βρίσκει ο καθένας για τον εαυτό του, προκύπτει η δύναμη της δουλειάς μας αυτόνομη και όρημη. Ο γελιογράφος είναι ένα πολύ εκτεθειμένο πρόσωπο. Ακόμη και αν το ίδιο το πρόσωπό του δεν είναι γνωστό στην κοινωνία, είναι γνωστά τα ανθρωπάκια του στα οποία καθρεφτίζεται. Έτσι, χρειάζεται κανένα δημόσιο πρόσωπο που επικοινωνεί για μεγάλο διάστημα με το κοινό. Δεν μπορεί να κρατήσει κρυφές τις προθέσεις του, την καταγωγή του, την παιδεία του, το ταλέντο του, την εργατικότητά του. Για τους μη φανατικούς αναγνώσεις, οι πολιτικές απόψεις του γελιογράφου κατέχουν χαμηλή θέση στην ιεράρχηση των κριτηρίων που θα τον αξιολογήσουν. Οι περισσότεροι θα εκτιμήσουν την ποιότητα, το πολιτισμικό του επίπεδο, την ευρυχωρία του και τα ευγενή όπλα που χρησιμοποιεί για να υπερασπιστεί τη θέση του. Και οι γελιογράφοι, και σατυρικοί γενικότερα, έχουν το ευγενέσαιρο των όπλων στη διάθεσή τους, το πιο υπέροχο πλεονέκτημα που είναι το χιούμορ. Ας σκεφτεί κανείς ότι οι όριμοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αυτοσαρκάζονται, έτσι εύκολα μπορεί να δεχτούν το σαρκασμό από τρίτους. Επομένως, στους χώρους που δεν υπάρχουν παροπίδες, στους χώρους που δεν υπάρχουν προκαταλήψεις, ασχέτως πολιτικών πεπιθήσεων, το χιούμορ μπορεί να διεμβολίζει και να γκρεμίζει τα ιδεολογικά τείχη. Έχει όρια η σάτιρα. Τα πάντα έχουν όρια σε μία κοινωνία συνύπαρξης. Όμως τα όρια αυτά δεν πρέπει να μπαίνουν κατασταλτικά, να τα επιβάλλει μία ανώτερη δύναμη. Τα όρια αυτά τα βάζει το ταλέντο του γελιογράφου, το ένστικτό του. Το χιούμορ μπορεί να γίνει χολερικό. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να έχει αποδέχτη κάποιος στον οποίο δεν αναλογεί. Θα φέρω το παράδειγμα του Σαρλί Εμπντό. Στην Ελλάδα οι μουσουλμάνοι δεν δείχνουν αυτή τη θρησκευτική προκλητικότητα απέναντι στους Έλληνες, αλλά και οι μουσουλμάνοι οι Έλληνες επίσης, ώστε να δικαιολογείται σε μας να αποτυπώσουμε το πρόσωπο του προφήτη που ξέρουμε πόσο ιερόσιλο είναι για αυτούς. Αντιθέτως, στη Γαλλία, ο φανατικός ισλαμικός φουνταμενταλισμός με διαρκείς προκλήσεις που έκανε και στους γελιογράφους του Σαρλί Εμπντό, αλλά και στη γαλλική κοινωνία, είχε αναγάγει σε περιοχή αντίστασης στην τρομοκράτηση, σε δείγμα ελευθερίας στον απεικονιστή η εικόνα του και το πρόσωπο του προφήτη. Εμείς αν το κάναμε αυτό, θα ήταν πρόκληση για την πρόκληση. Θα ήταν μια ανέτια ελευθεριότητα, η οποία θα μπορούσε να προξενήσει χωρίς λόγο και μεγάλο κακό. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η γελιογραφία έχει το δικαίωμα να είναι ανεδής, να είναι ανίερη, να είναι βλάστημη. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί στις μέρες μας ένα κύμα πολιτικής ορθότητας, το οποίο μετράει τη σάτιρα με το υποδεκάμετρο. Ξέρουμε ότι αν αποστηρωθεί η σάτιρα, σκοτώνεται. Το ξέρετε και από τα αστεία που λέτε στις παρέες σας. Επιγραμματικά. Ίσως δεν θα έπρεπε να είμαι εγώ αυτός που θα το πω, αλλά νομίζω ότι η δύναμη της γελιογραφίας στην κοινωνία και τον τύπο είναι καταλυτική.
το δικαίωμα του γελιογράφου να όχι μόνο να κάνει αφθάδη, ανεδή, βλάστημη σάτυρα, αλλά και να αλλάζει τις εικόνες, να δίνει άλλα προσωπία και άλλες μορφές στους πολιτικούς, στα ισχυρά πρόσωπα της κοινωνίας, κονιορτοποιεί άμα τη εμφανίσει τη σοβαροφάνεια και την υποκρισία του κυρίαρχου δημόσιου λόγου. Η νόμιμη εκδοχή της αριστοφανικής καρικατούρας που μπορεί να δώσει ο γελιογράφος είναι όπλο στα χέρια του πολίτη. Θα μπορούσα επιγραμματικά να πω ότι η γελιογραφία έχει τη δύναμη του συμβολισμού του αυγού του Κολόμβου. Ο γελιογράφος παίρνει την πραγματικότητα και τη σπάει και τη στείνει όρθια μπροστά στον πολίτη. Της ανοίγει ρογμές. Και από τις ρογμές αυτές περνάει το δικό του, τη δική του οπτική, που είναι ανορθόδοξη, παράδοξη, απρόσμενη, σουρεαλιστική. Εάν ο φωτισμός του πετύχει, τότε ανοίγεται μία νέα οπτική για τον πολίτη. Και τότε πια στο ίδιο πακέτο μπορεί να έχει το χιούμορ, το γέλιο και το ασιχτήρ που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Η γελιογραφία είναι το πιο ευλογημένο είδος της δημοσιογραφίας. Το επιτυχημένο σκίτσο μπορεί να πάει πολύ πιο μακριά από καλύτερα του κείμενα. Αλλά είναι και το πιο εκτεθειμένο. Από τη στιγμή που μπαίνει η υπογραφή του γελιογράφου κάτω από τη γελιογραφία, αυτή ξεκινάει η μοναχική πορεία με ό,τι όπλα της έχει δώσει μέχρι τότε ο δημιουργός της. Εκείνος δεν θα είναι ποτέ πια εκεί να την υπερασπιστεί. Και τι θα μπορούσε να πει άλλωστε. Είναι αστείο. Δεν το βλέπετε γιατί δεν γελάτε. Σας ευχαριστώ.